Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή. Φλάσα σπόρνε εδώ. Βρεθήκα από την άλλη εκπομπή που κάνω. Καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Έχουμε μπει ήδη στον Απρίλιο, τον τέταρτο μήνα του χρόνου. Πλέον και επίσημα στην άνοιξη. Εδώ παρέα με τον Γιάννη Γιαννούλα από την εφημερίδα Match Money και το site matchmoney.com.gr. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε άκρος καλοκαιρινοί. Πήγε και μία ώρα μπροστά την Κυριακή, οπότε... Κατάφερες και κοιμήθηκες παραπάνω, ή όχι. Κοιμάσαι λιγότερο. Και αν έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις, έχεις υπερένταση, δεν κοιμάσαι και καθόλου. Θέλω να πεις κάτι. Δεν λέω για προσωπικά, λέω βγαίνουμε έξω, διασκεδάζουμε. Βγαίνω πίνω ξανοιχτά, όπου έλεγε το τραγούδι. Σωστό. Ναι. Και φτάνει η ώρα, πήγε η ώρα 2.30, 3.00, 4.00 κτλ. Και πήγε 4.00 αυτό, ναι. Είσαι ενημερωμένος. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, έχουμε να πούμε στην επόμενη ώρα πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για Super League, η οποία πάλι είχε αρχίσει κατάσταση να αλλάζει όσον αφορά τις πρώτες θέσεις, αλλά και τη δουλειά. Ναι, πάει να δημιουργηθεί ένα δίπολο πλέον, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Βέβαια, πολλοί βιάζονται να προκαταβάλουν από τώρα και να πούνε ότι το πρωτάθλημα ουσιαστικά κρύθηκε, ενώ έχουμε ακόμα 8 αγωνιστικές. Ναι, και πολλά θα κρυθούν αύριο στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αν η ΑΕΚ κερδίσει μετά τον Ολυμπιακό, θέτει νοκάουτ και τον Παναθηναϊκό από τον τίτλο. Αν ο Παναθηναϊκός επικράτησει, ξαναμπαίνει στον κόλπο και την Κυριακή επίσης υπάρχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και Άρης Παναθηναϊκός, οπότε... Από και πέρα να πούμε ότι... Μπορεί να γίνουν πάλι ανατροπές. Έχουμε να πούμε για την πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Βόλεϊ, που κατήθησε ο Ολυμπιακός, αλλά άξιος αγωνιστής ήταν ο Μίλωνας. Ο Μίλωνας, η ομάδα της Γιάννης Μπίντης, η οποία έφτασε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπέου, βρέθηκε στο 5ο σετ να προηγείται με 17 και 11-9, αλλά εκεί ο Ολυμπιακός έδειξε το χαρακτήρα της μεγαλύτερης ομάδας, της μεγάλης ομάδας, και έκανε ανατροπή και πήρε το τρόπαιο. Και όπως πάντα έχουμε να κάνουμε... Αλλά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια προφανώς στον Μίλωνα, ο οποίος στον ημιτελικό έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με καθαρή νίκη. Όλα αυτά θα τα δούμε και συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε να πούμε και, όπως πάντα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε να πούμε πολύ μπάσκετ, καθώς είχαμε και κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού εχθές, παρότι ήταν πρωταπηλιά, και αυτό δεν είναι ψέμα. Ναι. Πόρτερ Τζούνιορ στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, και ένας παίκτης ο οποίος και αυτός θα αναπρύνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Καθώς έρχονται αρκετά μεγάλα ονόματα και μου αρέσει που έρχονται μεγάλα ονόματα. Ο Πόρτερ Τζούνιορ έρχεται σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ είναι εκτός εξάδας. Ναι, ουσιαστικά έρχεται για 4 παιχνίδια. Ναι, και αυτό αυτομάτως θα. Όχι, τον play-out. Το play-out και αν μπορείς... περάσει, θα είναι άλλα τόσα περίπου για τα play-off. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε. Ξεκινάμε όπως πάντα την περιήγησή μας με την αγαπημένη στήλη της εκπομπής. Τα έχεις βρει τα τρία καλά, ή. Έχω βρει αρκετά καλά. Πιστεύω ότι θα σου αρέσουν και εσένα και στον κόσμο. Για να δούμε. Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1936. Όπου το BBC κάνει την πρώτη τηλεοπτική του μετάδοση της σκοπηλατικής μάχης των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, που χρονολογείται από το 1829. Μετά θα σε πάω... μισό λεπτάκι, γιατί κάπου ξεφύγαμε. Λοιπόν, θα σε πάω μετά στο 1998, πολλά χρόνια αργότερα, όπου κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της ημερήσιας της αθλητικής εφημερίδας πρωταθλητής με διευθυντή τον Σωτήρη Πουλόπουλο και σύμβουλο έκδοσης τον αείμνηστο πλέον Θέμο Αναστασιάδη. Δύο χρόνια αργότερα ολοκληρώνεται το Final Four του κυπέλου μπάσκετ στο καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Στον τελικό η ΑΕΚ κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 59-57, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο μετά από 19 χρόνια, ήταν ενώ στο μάχη... τελικό το Μαρούσι κερδίζει τον Ηρακλή. Και αν θυμάσαι, ήταν μάχη Πάγκον Ιβκοβιτς Ομπράντοβιτς στην πρώτη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για την γηπεδούχο ομάδα, την τυπικά γηπεδούχο ομάδα, ο Ιμπραήμ Κουτλουάη, που φόρεσε αργότερα τα πράσινα του Παναθηναϊκού. Ναι, με τον Μποντίρογκα να στοχεί σε κρίσιμο σουτ στο τέλος. Σωστό. Κάτι που συνέβαινε σπάνια για Μποντίρογκα. Και
αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες αργότερα είχαμε και το Final Four που διεξήχθη στο ίδιο γήπεδο. Εκεί που ο Παναθηναϊκός βέβαια πανηγύρισε αργότερα το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Λοιπόντας στον τελικό την Maccabi Tel Aviv. Με τον Όντερ Κάταρ να είναι ο συνδετικός κρίκος και των δύο ομάδων. Ναι, ναι. Θα σε πάω στο 2015, καθώς αυτό θα είναι και το τελευταίο που θα πούμε. Είδες, επιλέγω τα καλύτερα. Ναι, έτσι, έκανες καλή επιλογή σήμερα. Ο Έλληνας προπονητής Σέργιος Κουφός, ο πρώτος Ευρωπαίος που κάθεται στον πάγκο ομάδα στο Κατάρ, κατακτά το πρωτάθλημα με την Al Rayyan μετά το 78-74 επί της Al Jaiz, 2-1 σε σειρά των τελικών. Ο Κουφός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον περασμένο Ιούνιο, έχοντας στο πλευρό του τον Θανάση Γιαπλέ και γυμναστή τον Βασίλη Μητσόπουλο, ενώ αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος της χρονιάς μετά το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες αραβικών χωρών. Μάλιστα. Θανάσης Γιαπλές, ο οποίος μετά ήταν και στο Ρέθυμνο, πέρασε στο Παναθηναϊκό, στον Ιωνικό Μικαίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι σήμερα έχει περάσει από πολλές πολλές ομάδες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καθημάς, καθώς είπαμε ότι είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική των play-off και play-out έπειτα από διακοπή 3 εβδομάδων λόγω της εθνικής μας ομάδας. Mm-hmm. Μία εθνική ομάδα, παρένθεση, η οποία δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς δεν κατάφερε. Το λέγαμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία. Παρότι τελειώνοντας εδώ αυτήν την εκπομπή, υπήρχε μια ισορροπία στο παιχνίδι και των δύο ομάδων. Δυστυχώς, όταν όμως δεν σκοράρει. Δυστυχώς η εθνική φοβήθηκε υπερβολικά να μην χάσει από τον Κβαρατσχέλια, να μην δώσουν στους Γεωργιανούς τις αντεπιθέσεις που είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Παίξαν πολύ παθητικά, πολύ συντηρητικά και με μια ευκαιρία μόλις σε 120 λεπτά και αυτή η αποστατική φάση με την κεφαλιά του Μαυροπάνου που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, δεν μπορούσε να περιμένει κάτι παραπάνω η εθνική. Μετά εντάξει, τα πέναλτι είναι καθαρά θέμα τύχης. Κάποιος θα κερδίσει. Αν κρίνουμε από το στατιστικό που λέει ότι η ομάδα που... Και ούτε ρίχνουμε το ανάθεμα τώρα στους παίχτες που αστόχησε στο πέναλτι. Πέναλτι έχουν χάσει κολοσσί. Ρομπέρτο Μπάτζιο το 94 στο Μουντιάλ της Ηνωμένων Πολιτειών. Πλατινί το 86 στο Μουντιάλ Γαλλία-Βραζιλία. Έχασε πέναλτι ο Πλατινί. Δηλαδή να είμαστε και λιγάκι σωστοί. Το πέναλτι είναι... Κάποιος πρέπει να είναι ο μοιραίος. Πάντως, επειδή όπως είπαμε, υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι η ομάδα που εκτελεί πρώτη πέναλτι. Γύρω στο 70% κερδίζει. 60% ναι, το βάζουν αυτοί. Κερδίζει και τη διαδικασία. Κερδίζει, ναι, γιατί μεταφέρει το άγχος στον δεύτερο. Ναι, γιατί εκτελείς πρώτος, σκοράρεις και περνάς το άγχος στον επόμενο. Έτσι λοιπόν, τώρα χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας, η οποία θα ψάξει πλέον. Εκ νέου μια άλλη ευκαιρία για το Μουντιάλ του 26 και μέσα από το Nations League αλλά και μέσα από το Euro. Βέβαια το Μουντιάλ, επειδή είναι στο Μουντιάλ, επειδή είναι λιγότερες θέσεις για την Ευρώπη, προφανώς θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο της εθνικής μας, η οποία έχει μείνει πίσω και σε ranking, σε βαθμούς, και θα έχει λογικά μια πολύ δύσκολη κλήρωση ανάλογη με το Euro, όπου είχε να αντιμετωπίσει τον όμιλο Γαλλία και Ολλανδία. Συμφωνείς με το γεγονός ότι είναι ίσως η τελευταία φορά που χάθηκε μια τόσο μεγάλη ευκαιρία για να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση? Προφανώς. Γιατί δεν είχες να αντιμετωπίσεις θηρία στα μπαράζ με τον Καζακστάν, με τη Γεωργία έπαιξες. Προφανώς ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια, εντάξει, έπαιξες και στην έδρα του αντιπάλου. Εκεί ίσως αν η κλήρωση ήταν ανάποδα και είχαμε τη ρεβάντς. Ή αν ήταν σε ουδέτερο έδαφος. Ή αν γινόταν ο αγώνας σε ουδέτερο έδαφος, ναι, αλλά βέβαια μετά δεν γράφεται ιστορία. Και η ιστορία γράφτηκε από τους Γεωργιανούς που προκλήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης. Και ίσως αποτελέσει και αλλαγή σκητάλη στην τεχνική ηγεσία, καθώς ήδη ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του Γκουστάβο Πογιέρ. Ο ίδιος έχει ακουστεί ότι μπορεί να πάει στην Ιρλανδία ή σε άλλη χώρα να προπονήσει. Ένα σενάριο που παίζει εδώ και αρκετούς μήνες. Και το διατάφτα είναι ότι η Εθνική θα αναζητήσει τον ένατο ομοσπονδιακό στα τελευταία 11 χρόνια. Δηλαδή από τη στιγμή που έφυγε ο Φερνάντο Σάντος,
έχουν αλλάξει τα πουκάμισα πλέον τους προπονητές. Ρανιέρι, Κίμπε, Φαντσίπ, Πογιέτ, ο Λουκαστιαρμός. Και πού είσαι ακόμα. Ο Λουκαστιαρμός. Λοιπόν, Μαργαριά, θυμάσαι, Σέρχιο Μαργαριά. Εννοείται. Αν και για μένα τώρα, να σου πω την αλήθεια, θα τέριαζε πολύ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προφανώς, γιατί θα είναι ίσως ο μόνος που δεν θα έχει κανένα διάστημα προσαρμογής. Ή ακόμα και ο Γιώργος Δόνης. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι πρέπει να έρθει ένα πιο σοβαρό όνομα, να φτιάξει η ομάδα από την αρχή κτλ. Κτλ. Είδομαι. Βέβαια, θα κρυθεί και από τις εκλογές της ΕΠΟ, καθώς έχουμε σε δύο μήνες περίπου. Δυστυχώς και αυτό είναι αλληλένδετο. Το ποιος θα κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ έχει άμεσο αντίκτυπο και... Ήδη έχει προαναγγελθεί ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης, προερχόμενος από τον ΠΑΟΚ, θα είναι και ο μοναδικός εκπρόσωπος. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί να δούμε και κάποια έκπληξη. Για δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα καθημάς, πως είχαμε. Δεύτερη αγωνιστική, όπως είπαμε, έπειτα από το διάστημα τριών εβδομάδων. Ξεκινώντας από τα play-out, εκεί όπου έχει αρχίσει να γίνεται μάχη, ειδικά για την αποφυγή του υποβιβασμού. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 2-0, σε ένα σχετικά αποτέλεσμα δίκαιο. Ο Αστέρας Τρίπολης παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι αγκαρία. Είναι αγκαρία, πετάει χαρτά εδώ. Ακριβώς, ο Πανσεραϊκός σκόραρε με τον Ουάρντα από το σημείο του πέναλτι και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο εν ώψη της συνέχειας. Βόλος Κηφισιά 4-1 και κλεισμένο των θυρών λόγω του γνωστού προβλήματος με τις κάμερες. Παρ' όλα αυτά δόθηκε οι απαντήσεις από πλευράς γηπεδούχων με τη σαρωτική νίκη απέναντι στους νεοφώτιστους. Πας Γιάννενα Πανετολικός, το είχαμε πει, το είχαμε επισημάνει ότι θα έρθει Χ, γιατί και οι δύο ομάδες αγχώνονται όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά ζητήματα υπό της παραμονής και μάλιστα έχει προκύψει τώρα και πρόθεση του μεγαλομετόχου της ομάδας, του Παναγιώτη Χριστοβασίλη, ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει την ομάδα του Πας Γιάννενα. Ίσως να βλέπει. Και ενώ πριν λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θα σταθούμε δίπλα στην ομάδα μέχρι τέλους. Ίσως να βλέπει ότι ο Πας Γιάννενα δύσκολα θα σώσει την κατηγορία, έχει χάσει πολύ έδαφος. Είναι πλέον σε πολύ άσχημη θέση. Και τελευταίος, δεν μπορεί να βρει νίκες, οπότε... Και στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε και σίγουρα θα ξεχάσουν και οι δύο αντίπαλοι, Όφη Ατρόμητος, Λευκή Ισοπαλία 0-0. Ένα μάτς το οποίο ήδη έχει ξεχαστεί. Και πάμε στα μάτς των play-off, εκεί όπου είχαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-3, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει από την αρχή δυνατά να προηγείται νωρίς με τον Τεσπόντοφ. Ο Τόμας σκόραρε το δεύτερο γκολ. Και ενώ είχε ισοβαρή προσοχή να περνά. Ο σκόραρε στα 62 δευτερόλεπτα. Κάτι το οποίο ουσιαστικά άλλαξε όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Έχει συνεχίσει την παράδοση που θέλει απέναντι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι το έκτο διαδοχικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν χάνει στη Λεωφόρο, σε όλες τις διοργανώσεις. Πρωτάθλημα κύπελλο. Και αν θυμάσαι που το συζητούσαμε και προχθές στο γήπεδο ήταν ο ΠΑΟΚ έχει βρει το κουμπί του Παναθηναϊκού στους αγώνες της Λεωφόρου και του πετυχαίνει γκολ σε φωτοτυπία. Σκοράρει γκολ σε φωτοτυπία, δηλαδή. Ακριβώς, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δείξει. Ανοιχτό γήπεδο, μία πάσα είτε στην αριστερή πτέρυγα είτε στη δεξιά πτέρυγα, κόψιμο του εξτρέμ στο σημείο του πέναλτι και εύκολο γκολ. Έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ με το συγκεκριμένο τρόπο. Και να πεις ότι δεν διαβάζει το παιχνίδι, ναι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού το διαβάζει πολύ καλά. Αλλά εμένα προσωπικά με εξέπληξε το να ξεκινάει με ένα σύστημα 4-4-2, ενώ μας έχει συνηθίσει σε ένα 4-3-3, με δύο επιθετικούς, εκ των οποίων ο ένας δεν κάνει, δηλαδή δεν τραβάει πάνω του αντιπάλου ώστε να ανοίξει χώρους για τον άλλον. Ήταν ρηξικέλευτη η απόφαση αυτή του Φατίχ Τερίμ, ο οποίος... Προφανώς το διάστημα των τριών εβδομάδων... Βέβαια είναι και τα δικά του θέματα ο Τερίμ, γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να λέμε εμείς... Ναι, των τριών εβδομάδων διακοπής, ίσως ξέρω εγώ, το σκέφτηκε πάρα πολύ, και η πολλή σκέψη, η πολλή προετοιμασία για ένα παιχνίδι έφερε για τον Παναθηναϊκό τα αντίθετα αποτελέσματα. Ίσα-ίσα που εγώ πιστεύω ότι
οι πολλές απουσίες των διεθνών τον μπέρδεψαν. Εντάξει, σίγουρα. Γιατί όταν έχει να κάνει 49 διεθνείς. Αλλά το ίδιο ισχύει όμως και για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ είχε, αν δεν κάνω λάθος, ή 2 ή 3 διεθνείς. Δεν έχει να κάνει. Πάρουσα βάση. Άλλο είναι να παίζουν οι καθαρά βασικοί σου και να λείπουν με τις εθνικές, και άλλο τώρα να έχει την πλήθωρα επιλογών που έχει ο Λουτσέσκου και να πει ότι δεν θα βάλω το Ζήφκοβιτς, θα βάλω τον Δεσπότοφ, ο οποίος δεν είχε αναμετρήσεις. Ναι. Εντάξει, σίγουρα ναι. Η συγκυρία ήταν αυτή που να μην έχει ο ΠΑΟΚ πολλούς διεθνείς, αλλά και πάλι. Ο Μπερνάρ απέδειξε ότι και πάλι είναι λίρα 100 για το Παναθηναϊκό, ωστόσο θα αποχωρήσει, θα αποχωρήσει το τέλος σεζόν. Για το καλοκαίρι. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής και εσύ προσωπικά, ότι αύριο είναι το ματς κλειδί για το Παναθηναϊκό. Ή το παίρνει και ξαναμπαίνει στον κόλπο της πρωτιάς, ή αποχαιρετά τις ελπίδες. Αποχαιρετά και τουλάχιστον προσπαθεί να μείνει μέχρι και την τέταρτη θέση. Βγάζω από το κάδρο την κατάκτηση του κυπέλου, αν έρθει ή όχι. Μέχρι και την τρίτη θέση. Γιατί, ναι. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή οποιοσδήποτε έρθει τέταρτος και κατακτήσει ο Άρης το κύπελλο, μα γι' αυτό λέω, τότε η τέταρτη θέση δεν βγάζει Ευρώπη. Γι' αυτό λέω εκτός ότι αν κατακτήσει μέχρι και τέταρτη, αν δεν την κατακτήσει είναι εκτός τρίτη. Εκτός και αν πάμε μετά σε ένα άλλο σενάριο που να θέλει μια ομάδα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να κατακτήσει το Conference League, οπότε τότε θα βγάλει και η τέταρτη θέση, θα βγάλει Ευρώπη. Ανεξάρτητα από το αν πάρει ο Άρης το κύπελλο, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι ευχής έργων, αλλά είναι μακρινό σενάριο. Και όπως το έλεγε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αν με ρωτούσε κάποιος από το καλοκαίρι ότι θα φτάναμε εδώ να είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία, να είμαστε μέσα στα προημιτελικά του γύρω παγκόσμιου. Σίγουρα θα το υπέγραφε με χέρια και με πόδια, ναι, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, στο άλλο μάτς της βραδιάς και με μεγάλο ενδιαφέρον, η ΑΕΚ απέδρασε απέναντι στο Ολυμπιακό με γκολ καθυστερήσεις του Ελίασον. Σε ένα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη εικόνα την ΑΕΚ. Ακριβώς, και μάλιστα θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Και πιο 37 ευκαιρίες από την Ένωση, αλλά στο ποδόσφαιρο πάντα δεν κερδίζει ο καλύτερος. Και η ΑΕΚ είχε τη στιγμή της καθυστερήσεις και βρήκε τον κόλπο. Τη ακυρωθήκε νωρίτερα γκολ με τον Άμραμπα. Που ήταν offside, βέβαια. Στο ξεκίνημα της φάσης ο Στίβεν Τσούμπερ. Ακριβώς. Αλλά η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τη μία φάση της στο τέλος. Είχε στην προηγούμενη διάρκεια είχε τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος κλήθηκε τελευταία στιγμή να αγωνιστεί αντί του τραυματία Στάνκοβιτς. Και Αθανασιάδης, ο οποίος θα είναι και αύριο. Ναι, γιατί ο Στάνκοβιτς έχει τραυματιστεί, έχει υποστεί θλάση και θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια. Και έτσι ο Στάνκοβιτς, ο Αθανασιάδης, ο οποίος πλήρωνε τα λάθη σε ένα αγώνα με τον Πασεραϊκό. Και δεν είχε αγωνιστεί το 2-2. Και δεν είχε αγωνιστεί από τότε. Επέστρεψε και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του. Είναι αυτό το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να σε κάνει από μοιραίο, να σε κάνει ήρωα στα μάτια των οπαδών σου. Στα μάτια των οπαδών σου, γιατί ο Αθανασιάδης φέτος έχει συγκεντρώσει έντονη κριτική και για τις εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα στην ήττα από τον Άγιαξ που έφερε και τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Σιλίκη. Είναι ο Μπρινιόλι της ΑΕΚ. Ναι. Με λίγα λόγια. Ναι. Υπονοείς κάτι? Ακόμα όχι. Α, εντάξει. Γιατί είπες ο Μπρινιόλι της ΑΕΚ και... Άστο. Και μπερδέθηκα προς στιγμή, ναι. Ιντριγκαδόρος όπως πάντα. Ναι. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την δεύτερη αγωνιστική, Άρης Λαμία 3-1 μετά από ένα άνευρο και άψυχο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ήταν 0-0 οι ομάδες. Ο Άρης μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε 3 γκολ σε 4 λεπτά. Ακριβώς, και κάπου εκεί ολοκληρώθηκε το σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Μια βαθμολογία η οποία έχει την ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 65 βαθμούς, στους 63 είναι ο ΠΑΟΚ. 59 ο Παναθηναϊκός, 57 ο Ολυμπιακός, 48 ο Άρης και η Λαμία. Γνωρίζουμε ότι θα παίξει ένα ρυθμιστικό ρόλο στη συνέχεια των αγώνων. 34 βαθμούς έχει μείνει εκεί. Και η Λαμία από όποιον κόψει βαθμούς, αυτομάτως τον καταδικάζει. Την μεγαλύτερη ζημιά. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι μόλις ανακοίνωσε την αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τραυματίστηκε ο Σπόρα, έμεινε εκτός. Σε μια διεκδίκηση με τον Κετζιόρα. Με τον Κετζιόρα στο τέλος του πρώτου μικρόνου. Εκτός έμεινε και ο Μπαρτ Σέγκεφελντ που έχει ενοχλήσει στη μέση.
Ενώ με τεχνική επιλογή ο Φατίχ Τερίμ άφησε έξω Ζέκα, Αϊτόρ και Βίτορ Ουγκού. Κάτι το οποίο είχε κάνει και στον αγώνα με και στον αγώνα, ναι. Λοιπόν, στην βαθμολογία τώρα των play-out έχουμε τον Ατρόμητο να παραμένει πρώτος με 32 βαθμούς, ακολουθεί με ένα βαθμό λιγότερο ο Αστέρας Τρίπολης 31. Στους 30 είναι ο Πανσεραϊκός 27, ο Όφη 25, ο Βόλος 24, ο Πανετολικός 22, η Κηφισιά και η τελευταία ομάδα του Πας Γιάννενα με 19 βαθμούς. Ο Πας Γιάννενα μένει πίσω και λογικά θα είναι η μία ομάδα από τις δύο που θα αποχαιρετήσουν. Αύριο είναι η εμβόλυμη τρίτη αγωνιστική των play-off με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού Άρη στις 7 να ανοίγει την αυλαία. Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Λαμία και το Αθηναϊκό Ντέρμπι στις 9 Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Να πούμε ότι η τέταρτη αγωνιστική και τρίτη το play-out είναι το Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο για τα play-out έχουμε στις 5 Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά, την ίδια ώρα Πανετολικός Βόλος και Όφη Πας Γιάννενα στις 8 σε ένα μάτς κλειδί, καθώς έχουν προϊστορία οι δύο ομάδες. Και είναι και τελευταίο χαρτί για τον Πας Γιάννενα. Ακριβώς. Να τα παίξει όλα για όλα. Την Κυριακή στις 5 Λαμία Ολυμπιακός, στις 7.30 Άρης Παναθηναϊκός και στις 8.30 τον Ντέρμπι των Δικεφάλων ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ. Αυτά όσον αφορά την Super League. Πάμε να βάλουμε μία μουσική ανάσα και επανέρχομαστε. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάλι, ακούσαμε ένα κομματάκι και πάμε να δούμε για τον Πανιόνιο, ο οποίος επέστρεψε, θα λέγαμε, στα θετικά αποτελέσματα. Ναι, επικράτησε με το αγγλικό 4-3. Και με ανατροπή. Ναι, και με ανατροπή στην Κρήτη, του Ερμή Ζωντανών και διατηρεί το συν 11 από τον Εθνικό, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Φωστήρα. Βέβαια, να πούμε, την πρώτη εβδομάδα υπήρχε ένα ισόπαλο αποτέλεσμα 2-2 με τον Απόλλωνα Σμύρνης, του Πανιωνίου. Ναι, και ο Πανιώνιος 5 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, του τέταρτου ομίλου, περιμένει τη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου, η οποία μπορεί να έρθει και από αυτή την αγωνιστική. Θέμα είναι πότε θα ψηθούν τα αρνιά. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Έχουμε κανονίσει τίποτα εδώ πέρα απ' έξω να στηθούν σούβλες. Κοίταξε, ο Πανιόνιος σούβλες θα στήσει όταν θα ανέβει πάλι στη Super League. Τώρα. Κατάλαβα. Χορτοφαγία για ένα χρόνο. Ένα χρόνο με τη διαφαινόμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο Πανιόνιος πρέπει και οφείλει να ποντάρει στην επιστροφή στη Super League. Κάτι που του λείπει από το 2017. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη στροφή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα από το αγγλικό. Είχαμε την 30η αγωνιστική Newcastle West Ham 4-3 σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι.
ανάμεσα στις δύο ομάδες. Bournemouth Everton 2-1, Chelsea Burnley 2-2, Nottingham Crystal Palace 1-1, Sheffield United Fulham 3-3, έγινε της ισοπαλίας στην Αγγλία, αν εξαιρέσει κάποια άλλη. Ναι, και σε αυτό το Sheffield United Fulham ήταν και έτσι μια οδυντηρή εξέλιξη για τους υπέδωκους, οι οποίοι προηγούνταν με 3-1, σημειώνουν γκολ, το οποίο ακυρώνεται στο χιλιοστό για offside, μέσω VAR, θα ήταν το 4-1 και μιλάμε επειδή έτυχε να πέσω πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, πανηγύριζε όλο το γήπεδο για μια νίκη από τις σπάνιες φέτος για τη Sheffield United, γίνεται, δεν μετράει το γκολ, μπαίνει το 3-1 και στη συνέχεια επιστρέφει η Fulham και ισοφαρίζει σε 3-3. Δηλαδή από το 4-1 βρέθηκαν στο 3-3 η γήπεδο. Και... αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είναι ναι, η βιντεϊκή ομορφιά του ποδοσφαίρου, η βαρική ομορφιά του ποδοσφαίρου που αλλάζει τα συναισθήματα σε έναν αγώνα. Λοιπόν, είχαμε τότε ένα Μπλούτον 2-1, Αστον Βίλα Γουλφς 2-0. Μία ακόμα ανατροπή για την Τότεναμ, η οποία είναι συνηθισμένη πλέον. Ναι, η οποία έχει 24 βαθμούς κέρδος και ενώ έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, που σημαίνει ότι επιστρέφει. Είναι επιστρέφει το άνθρωπο του Ποστέκογλου, ρε παιδί μου. Είναι ο άνθρωπος πραγματικά. Ο οποίος στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, του ευχήθηκαν χρόνια πολλά για το καθολικό Πάσχα, που ήταν την Κυριακή, και ο Άγγελος Ποστέκογλου είπε ευχαριστώ. Αλλά είμαι Έλληνας Ορθόδοξος και το δικό μας Πάσχα είναι σε ένα μήνα. Έτσι, σε μια έτοιμη απάντηση και με χιούμορ από τον Άγγελο Ποστέκογλου. Μπρέντφορντ, Manchester United 1-1, Liverpool Brighton 2-1 και Manchester City Arsenal. Το ντέρμπι που περίμεναν πολύ ότι θα έχει θέαμα και έμεινε στο 0-0 χωρίς πρακτικά να υπάρξει φάση στο. Ακριβώς. Και το ίδιο ζευγάρι μάλιστα μας είχε συνηθίσει σε πολλά γκολ, ναι, και στους αγώνες κυπέλου. Και, ναι, και ήταν κάπως απρόσμενο να δεις αυτό το παιχνίδι να μείνει στο 0-0. Εντάξει, είναι οι σκοπιμότητες πολλές φορές που υπάρχουν. Να πούμε ότι στη βαθμολογία η Liverpool είναι πρώτη με 67 βαθμούς, ακολουθεί η Arsenal με 65, 64 βαθμούς για τη Manchester City, στους 59 η Aston Villa, 56 η Tottenham, 48 η Manchester United, 44 η West Ham, 43 η Newcastle, 42 η Brighton, 41 η Wolves. Από εκεί κάτω έχουμε Chelsea 40, 39 η Fulham, 30 η Crystal Palace, 27 η Bradford, 25 η Everton, 22 για Nottingham και Luton, 18 για την Burnley και η Sheffield είναι τελευταία με 15 βαθμούς. Υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική αύριο. Σήμερα και αύριο. Συγκεκριμένα σήμερα υπάρχει το κυρίως μενού με 5 αναμετρήσεις Nottingham Fulham, Newcastle Everton, Bournemouth, Crystal Palace, Burnley Wolves και West Ham Tottenham, 9.30 τα δύο πρώτα, 10 παρατέτα από τα υπόλοιπα 3. Αύριο στις 9.30 Arsenal Luton και Bradford Brighton, στις 10.15 Manchester City Aston Villa και την 5η θα ολοκληρωθεί η 31η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις 9.30 Liverpool Sheffield United και στις 10.15 Chelsea Manchester United. Αυτά όσον αφορά την Αγγλία. Πάμε και στην Γαλλία, 27η αγωνιστική. Είχαμε Lille Lens 2-1, Metz Μονακό 2-5, Lyon Rennes 1-1, Lorient Brest 0-1, Nice Nantes 1-2, Clermont Toulouse 0-3, Havre Montpellier 0-2, Strasbourg Rennes 2-0 και Marseille Paris 0-2 σε μια νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους Παριζιάνους, καθώς πλέον η διαφορά παραμένει στο συν 12 από τη δεύτερη Μπρέστ, 62-1-50. Ακολουθεί η Μονακό σε απόσταση αναπνοής με 49, 46 για τη Λιλ, 43 για τη Νις, 42 βαθμούς για τη Λανς, 39 για Μαρσέι, Γρεν, αλλά και τη Ρέμς. Στους 35 είναι η Λιόν, 32 για Τουλούζ και Στρασμπούρ, 29 για την Μονπελιέ, 28 για την Άντ, 27 για την Χαύρη, 26 για την Λοριά και στις δύο τελευταίες θέσεις είναι η Μέτς με 23 και η Κλερμόν
με 20 βαθμούς. Να δούμε αν υπάρχει κάποια εμβόλυμη και εδώ. Όχι, εδώ όχι, έχει κανονικά από την επόμενη εβδομάδα. Σου παραδίδω το λόγο για να Ισπανία. Να στην Ισπανία, 30η αγωνιστική στη La Liga. Την Παρασκευή η Κάντιθ επικράτησε με 1-0 της Γρανάδα. Το Σάββατο είχαμε το διπλό της Σεβίλης στη Χετάφε με 1-0. Αλμερία Οσασούνα 0-3. Βαλένθια Μαγιόρκα 0-0. Μπαρτσελόνα Λας Πάλμας 1-0. Μια δύσκολη νίκη για τους Καταλανούς. Και την Κυριακή είχαμε Θέλτα Βίγκο Ράγιο Βαγεκάνο 0-0. Χιρόνα Ρεάλ Μπέτις 3-2. Αλαβές Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικο Μπιλμπάο 2-0. Και στο παιχνίδι που έκλεισε χθες το πρόγραμμα, βγήκε Ρεάλ Αθλέτικο Μαδρίτης 1-2 με γκολ στα τελευταία λεπτά για την Αθλέτικο. Στη βαθμολογία η Ρεάλ είναι στους 75, η Μπαρτσελόνα είναι στο μείον 8 στους 67, στην τρίτη θέση η Χιρόνα με 65. Πέρασε τέταρτη η Αθλέτικο Μαδρίτης, προσπερνώντας την Μπιλμπάο, πήγε στους 58, στους 56 Μπιλμπάο και από εκεί και πέρα στους 49, Μπέτις 42, Βαλένθια 41, ο Σασούνα 39, Βιγιαρεάλ και Χετάφε από 38, η Λας Πάλμας στους 37, Αλαβές στους 32, Σεβίλη 31 μαζί με τη Μαγιόρκα, η Βαγεκάνο έχει 30, 28 είναι η Θέλτα Βίγκο και στις τρεις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβάσμο η Κάντιθ με 25, η οποία μετά την νίκη της παραμένει στο κόλπο και στις δύο τελευταίες θέσεις Γρανάδα και Αλμερία με 14 και 13 αντίστοιχα έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία. Να πούμε βέβαια για την Ατλέτικο, η οποία πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Κόκε. Είναι ο πιο παλιός παίκτης ομάδας και ο μόνος ουσιαστικά που έχει προλάβει όλη την εποχή του Ντιέγκο Σιμεώνε. Και με τους τελικούς και με τους ημιτελικούς στο Champions League και με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας. Ακριβώς. Και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πολύ πιθανό να το δούμε να συνεχίζεται αυτή η επιτυχημένη πορεία. Προφανώς η κάθε ομάδα χρειάζεται τη σημαία της. Μην ξεχνάμε ότι έχει αποκλείσει την Ίντερ πρόσφατα και πάει. Και θα παίξει με την Dortmund στους 8 και μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στην Bundesliga, 27η αγωνιστική εκεί. Λειψία Mainz 0-0, Leverkusen Hoffenheim 2-1. Το πάει φυρί-φυρί η Leverkusen για να χάσει βαθμό, αλλά ούτε εκεί. Όχι, πλέον το πρωτάθλημα μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένο. Ναι, όσο περνάει ο καιρός και δεν πήγε στο συν 13, πήγε στο συν 13 και μετά την. Όπως θα πεις μετά το αποτέλεσμα, τη νίκη της Bayern, τη νίκη της Dortmund μέσα στο Μόναχο επί της Bayern. Αυτό ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν. Πήγε τη διαφορά στο συν 13 και πλέον και από την Bayern με δηλώσεις τους παραδέχθηκαν ότι το πρωτάθλημα πλέον τελείωσε και η Leverkusen μπορεί να θεωρείται ήδη πρωταθλήτρια. Άιντραχτ Ουνιόν 0-0, Gladbach Freiburg 0-3, Werder Wolfsburg 0-2, το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στο μάτς της Bayern με την Dortmund, Augsburg Κολονία 1-1, Stuttgart Heidenheim 3-3 και Bochum Darmstadt 2-2. Στη βαθμολογία έχουμε την Leverkusen με το συν 13 να είναι πρώτη και ουσιαστικά με το. Όχι 1,5 πόδι και τα δύο πόδια. Σχεδόν και τα δύο πόδια είναι και τα δύο χέρια είναι στη σαλατιέρα. Ακριβώς. Το τρόπαιο του πρωταθλητή στη Γερμανία. 13 βαθμού διαφορά από την Bayern που έχει μείνει στους 60. Στους 57 είναι η Στουτγκάρδη, 53 η Dortmund, Λειψία 50, 41 η Άιντραχτ, 36 Augsburg Freiburg, 33 η Hoffenheim, 30 για Werder Heidenheim, 29 για την Union Βερολίνου, 28 για την Gladbach και τη Wolfsburg, 26 για την Bochum, 20 για την Mainz, 19 για την Κολονία και τελευταία η Darmstadt με 14 βαθμούς. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι, να πάρουμε έτσι λιγάκι ενέργεια και συνεχίζουμε. Πάμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στη συνέχεια της εκπομπής. Καλύψαμε τα θέματα του ποδοσφαίρου και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματα και του Ιταλία. Μπάσκετ. Έχουμε ξεχάσει την Ιταλία. Δεν είπαμε Ιταλία. Ιταλία, ναι, συγγνώμη. Δεν είπαμε Ιταλία. Τα αγαπημένα πρωτάθλημα. Πάμε εντάχει για την 30η αγωνιστική στο καμπιέρνατο. Το Σάββατο, Νάπολη Αταλάντα 0-3, Τζένοα Φροζινόν 1-1, Τωρίνο Μόντσα 1-0, Λάτσιο Γιουβέντους 1-0, στη νίκη της αγωνιστικής, στο ντεμπούντο του Ίγκορ Τούντορ, στη τεχνική ηγεσία της Λάτσιο, με γκολ στο 93 του Άνταμ Μάρουσιτς, η Λάτσιο πήρε μεγάλη νίκη επί της Γιούβε, και Φιωρεντίνα Μίλαν 1-2, τη Δευτέρα Μπολόνια Σαλερνιτάνα 3-0, Κάλιαρι Βερόνα και Σασουόλο Ουντινέζε 1-1, σε μάχες παραμονής, Λέτσε Ρώμα 0-0 και Ίντερ Έμπολη 2-0. Στη βαθμολογία, Ίντερ 79, Μίλαν 65 δεύτερη θέση, Γιουβέντους 59 τρίτη, Μπολόνια εξακολουθεί να εκπλήσει, είναι τέταρτη, παραμένει τέταρτη 57, μείωση 2 πόντους στη διαφορά από τη Γιουβέντους και βλέπει και την τριάδα, η Ρώμα 52, Αταλάντα 50, συμπληρώνει την πρώτη εξάδα, Λάτσιο 46 και Νάπολη 45 για 7η και 8η θέση, η Τωρίνο 44, η 10η θέση Φιωρεντίνα με 43, Μόντζα 42 και από εκεί και πέρα Τζένοα 35, Λέτσε 29, Ουντινέζες 28, η Βερόνας 27 μαζί με την Κάλιαρη, στους 25 η Φροζινόνε με την Έμπολη, 24 η Σασουόλο και τελευταία η Σαλερνιτάνα με 14. Λοιπόν, ξέρετε όλο τι παρατηρούσα, ότι έχουμε, φοράμε και δύο μπλουζάκια οι οποίοι έχουν το ίδιο ακριβώς μήνυμα. Ναι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Εντάξει, ειλικρινά δεν είχαμε. Όπως έλεγε δηλαδή παλιά και ο Στίβ Γιατζόγλου, είναι μια σύμπτωση συντοματικών συμπτώσεων που έλεγε. Οπότε. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ευχάριστη νότα, πάμε να δούμε το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, το οποίο είναι μια στροφή πριν από το τέλος της κανονικής περίοδου. 21η αγωνιστική, Ολυμπιακός Νίκη Λευκάδας 89-54, Εσπερίδες Ηρακλής 83-68, ΠΑΟΚ Πρωτέας Βούλας 80-82 στην παράταση, με μεγάλη νίκη για την ομάδα της Βούλας, Εύνικος Ελευθερία Μοσχάτου 80-78 και επίσης στην παράταση, σημαντική νίκη για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα 104-69 και ρεπό είχε η ομάδα του Αθηναϊκού. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στη βαθμολογία, έχοντας και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, καθώς είχε καλύψει τη διαφορά από την ήττα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. 39 βαθμούς για τον Ολυμπιακό, 37 για τον Παναθηναϊκό, 32 οι Εσπερίδες, 30 βαθμούς για τον Πρωτέα Βούλας, 28 για την Ελευθερία Μοσχάτου, 27 για ΠΑΟΚ Ηρακλή, 26 για ΠΑΣ Γιάννενα και Εύνικο, 24 για την Νίκη Λευκάδας και τελευταία η ομάδα του Παναθηναϊκού με 19 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική είναι την αύριο, 3 του μήνα. Πρωτέας Βούλας Εσπερίδες, Νίκη Λευκάδας Εύνικος, ΠΑΣ Γιάννενα Αθηναϊκός, Ηρακλής Παναθηναϊκός, Ελευθερία Μοσχάτου ΠΑΟΚ και ρεπό έχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός. Πάμε τώρα και στην Elite League, να μας πεις. Ναι, όπου ο Πανιώνιος με τη νίκη του 84-74 επί του Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Δεν σου θυμίζει λίγο αυτό, παλιά Α1? Τι να θυμηθώ, με Τζον Μπρούγος, Χάμλιτσεκ, Μπένατσεκ, συγγνώμη, Χριστοδούλου, Αγγέλου πολλά, από τη μία πολλά, πλευρά, και Κακιούση από την άλλη, Ingram, Παπαδόπουλο. Ingram, ναι, όλα τα ιερά τέρατα της εποχής. Ο Πανιώνιος με αυτή την νίκη λοιπόν, 84-74 στο Ιβανόφιο, εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Elite League. Θα το λες ελληνικά, θα το λες regular season. Στη regular season, όπως λέει και στο χωριό σου. Ακριβώς, το Λιδωρίκι. Με ρεκόρ 21-8 ο Πανιώνιος είναι και επίσημα πλέον πρώτος στη regular season. Στη δεύτερη θέση είναι τα Μέγαρα και η Ελευθερούπολη με 19-10. Στο 18-11 είναι ο Ηρακλής μαζί με τον Μίλωνα, ο οποίος Μίλωνας είχε μια εύκολη δουλειά κόντρα στον Παπάγου, επικράτησε με 73-49, με πολύ καλή άμυνα, κράτησε τον Παπάγου 49 πόντους και έφτασε στη νίκη. Και με αυτή τη νίκη και ο Μίλωνας εξασφάλισε την παρουσία του στα play-off της Elite League.
την εξάδα που θα αποφασίσει και, και τις ομάδες που θα ανέβουν στην Α1. Λοιπόν, και από την Elite League να πάμε στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League με τα Top 6 της πρώτης 6 ομάδας και τα Play Out. Είχαμε λοιπόν για την πρώτη αγωνιστική Περιστέρι Κολοσσός 98-90. Παναθηναϊκός Προμηθέας αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας. Ακριβώς. Καθώς την ίδια ώρα διεξαγόταν και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και η αστυνομία για λόγους ασφαλείας προχώρησε, ζήτησε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, καθώς δεν εγγυόταν την ομαλή διεξαγωγή για το δύο αγώνων, φοβούμενοι πως θα υπήρχαν ανεπιθύμητες συναντήσεις των οπαδών των δύο ομάδων. Βέβαια, από τη μία είναι καλό γιατί ήταν καλό για τις ομάδες του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα να επικεντρωθούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Προφανώς, γιατί ο Προμηθέας, ο οποίος έχει δύσκολη αποστολή αύριο, θα στο παίξει πρώτο παιχνίδι των play-off του BCL με το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, την Ουνικά Χαμάλαγα. Στις 10 η ώρα, ναι, στην Ισπανία. Στις 2 νίκες είναι η σειρά. Στις 2 νίκες, ναι. Από την άλλη, το Περιστέρι θα παίξει και αυτό στη Γερμανία στις 8 απέναντι στην ομάδα της Βόνης, η οποία είναι και η κάτοχος του τροπέου. Και να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Άρης 85-77, με τον Ολυμπιακό να τα χρειάζεται σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Ωστόσο πήρε τη νίκη. Και στα play-out είχαμε ΠΑΟΚ Απόλλων Πατρών 87-63, Λαύριο Καρδίτσα 88-95, μια νίκη της Καρδίτσας η οποία ουσιαστικά την κρατάει στην κατηγορία. Την κρατάει στην κατηγορία και μεταφέρει πλέον τον Απόλλων Πατρών στην Elite League, ναι, καθώς δεν προλαβαίνει να σώσει κάτι. Ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, και τυπικά έπεσε κατηγορία. Και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στο Μαρούσι, νίκησε με 88-85. Και πήρε μία νίκη, την πρώτη για το εντός έδρας για το 2024. Αυτό δείχνει και την κατάρρευση που είχε υποστεί η ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα στη νέα χρονιά, ημερολογιακά. Να δούμε αν έχει βγει το πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί η διοργανώτρια αρχή ακόμα... Α, το βγάλανε. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή στις 3 η ώρα Ολυμπιακός Περιστέρι. Στις 5 και 4 Προμηθέας Άρης και στις την ίδια ώρα Κολοσσός Παναθηναϊκός. Για τα play-out έχουμε το Σάββατο στις 5 και 4 Λαύριο ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 Απόλλων Πατρών ΑΕΚ και τη Δευτέρα στις 8 και 4 Μαρούσι εναντίον Καρδίτσας. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα της Stoiximan League και είπαμε για το BCL. Πάμε να δούμε και την Ευρωλίγκα, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η 32η αγωνιστική. Δύο παιχνίδια απέμειναν πλέον για να οριστικοποιηθούν και οι θέσεις. Ακριβώς. Σε ένα μάτς που άνοιξε την πρεμιέρα, η Μακάμπη είχε νικήσει με 95-80 τη Βαλένθια και πλησιάζει ακόμα περισσότερο προς το στόχο που είναι η εξάδα. Θέλει και καλύτερο πλασάρισμα. Δύσκολα, γιατί σε δύο παιχνίδια δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει να περάσει τον Ολυμπιακό ή τη Φενέρ. Αλλά δεν μπορεί λόγω ισοβαθμίας. Ναι, θα πρέπει να κάνει δύο νίκες και να κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός. Ή αντίστοιχα η Φενέρ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο για τη Μακάβη, που το πιο ρεαλιστικό είναι να παίξει στο play-in ως 7η και να έχει. Εντάξει, το πλεονέκτημα έδρας δεν μπορεί να το έχει, γιατί παίζει στο Βελιγράδι. Ναι, είναι από τις υποθέσεις αυτές που λες τι γίνεται τώρα. Θα μπορούσε εκεί η διοργανώτρια να ενεργήσει καλύτερα. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Ζαλγκίρις Αρμάνι 87-73, Μπάγερν Μονάχου Μπαρτσελόνα 79-87, Παρτιζάν Ολυμπιακός 69-74, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο μείον 13 στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού και να κάνει ένα τεμαράς. Και τελευταία περίοδο 28-10 και να γυρίζει να ανατρέπει τα δεδομένα με κορυφαίο παίκτη τον Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους και όλα τα κρίσιμα καλάθια στην τελευταία περίοδο. Σωστό. Κόντρα στην παλιά ομάδα, γιατί η πρώτη ομάδα που τον είχε φέρει στην Ευρώπη ήταν η Παρτίζαν.
Μπασκόνια Ανατολού ΕΦΕΣ 76-97, με την ΕΦΕΣ πλέον να προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί στην προσπάθεια να μπει στα play-in. Ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι η Ανατολού ΕΦΕΣ μπήκε με αυτό το... Και εκτός από αυτό και από μένουν οι διαγωνιστικές, έκανε μια πολύ σημαντική προσθήκη για το καλοκαίρι, ανακοινώνοντας από τώρα την πρόσληψη του Τσάβη Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία. Του γνωριμού μας, πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελόνα, προφανώς. Σημαντική προσθήκη αυτή. Βιλερμπάν Μονακό 77-87, σε ένα μάτς το οποίο οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά το παιχνίδι, αλλά μετά ήταν τους μονεγάσκους να τρέχουν και να καθαρίζουν το παιχνίδι. Φενέρμπαχτσε Άλμπα 103-68. Και στο παιχνίδι που, το οποίο είχαμε ρεκόρ πόντων από παίχτη στην ιστορία της EuroLeague, ο Νάιτζελ Χέις πέτυχε, Χέις Ντέιβις πέτυχε 50 πόντους, ξεπερνώντας τους 49 του Σέιν Λάρκιν. Και μάλιστα είχαμε και ένα έτσι χιουμοριστικό στιγμιότυπο στη συνέντευξη τύπου του Σαρούνας Γεσικέβιτσους, που έκανε την εισαγωγή, που έκανε την τοποθέτησή του για το παιχνίδι και δεν δέχτηκε καμία ερώτηση για το ρεκόρ του Χέις Ντέιβις. Και τους είπε ότι μετά από ένα τέτοιο ρεκόρ δεν έχετε να μου κάνετε ούτε μία ερώτηση για τον Χέις Ντέιβις. Και άρχισε να ταχώνει στους Τούρκους. Σηκώμαι να φύγω. Και άρχισε να ταχώνει στους Τούρκους ρεπόρτερ. Ρεάλ Μαδρίτη σε Ερυθρό Αστέρα 101-94 και Βίρτους Παναθηναϊκός 79-81 με τον Κέντρικ Ναν να είναι ο παίκτης κλειδί, χαρίζοντας στην εκπνοή το μάτς για την ομάδα του Τριφυλιού. Η επόμενη αγωνιστική είναι προτελευταία της regular season. Διεξάγεται Πέμπτη και Παρασκευή, 33η αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη στις 8 Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Ναι, μετά και είναι κομβικό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που με νίκη. Ουσιαστικά είναι στην τέταρτη θέση. Με νίκη, δεν είναι στην τέταρτη θέση, αλλά με νίκη ο Ολυμπιακός κάνει το βήμα σίγουρα εξασφαλίζει τη θέση του στα play-off με τη βασική εξάδα και θα έχει τη δυνατότητα στο τελευταίο παιχνίδι μετά με τη Φενέρμπαχτσε στο στάδιο της Κεφυλίας να διεκδικήσει και το πλεονέκτημα έδρας με μια θέση είτε την τέταρτη είτε ακόμα και την τρίτη. Σωστό. Μονακό Ζαλγκίρις στην ίδια ώρα, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ναι, και γι' αυτό για τον Ολυμπιακό δεν τον ευνοούν οι ισοβαθμίες με Μπαρτσελόνα και Μονακό. Ναι. Δεν έχει τις ισοβαθμίες εκεί, οπότε θα πρέπει να περιμένει. Έχει ισοβαθμία όμως με τη Φενέρμπαχτσε και τον Παναθηναϊκό. Και τον Παναθηναϊκό και Μακάμπι. Ναι. Λέμε για τις θέσεις που να διεκδικήσει προς τα πάνω ο Ολυμπιακός. Ναι. Μόνο με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρ έχει το πλεονέκτημα. Ναι. Με τον Φενέρ δεν το έχει το πλεονέκτημα γιατί έχει χάσει τον πρώτο αγώνα και παίζει τελευταία αγωνιστική. Λέω, θα έχει το πλεονέκτημα. Εντάξει, ναι. Αν κερδίσει προφανώς την τελευταία αγωνιστική. Μπαρτσελόνα Μακάμπι στις 9.30 την ίδια ώρα Άλμπα εναντίον Παρτιζάν και στις 10 παρατέταρτο Βαλένθια εναντίον Βιλερμπάν. Παρασκευή 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ανατολού Εφές, ένα παραδοσιακό ντέρμπι. Στις 9.30 Ρεάλ Μπασκόνια, επίσης άλλο ένας εμφύλιος. Την ίδια ώρα Μπάγερν Παναθηναϊκός και Αρμάνι εναντίον Βίρτους στον Ιταλικό εμφύλιο. Και έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση βαθμολογικά που θα πούμε τώρα, βλέπουμε ότι η Real είναι μόνη πρώτη με ρεκόρ 26-6, στο 21-11 είναι Παναθηναϊκός Μονακό και Μπαρτσελόνα. Παναθηναϊκός υπερέχει βέβαια των δύο αντιπάλων του, της Μονακό και της Μπαρτσελόνα, στο goal average και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Φενέρ Ολυμπιακός είναι στο 20-12, Μακάμπι στο 19-13 καιρο φυλακτή, 17-15 για τη Βίρτους, 16-16 για την Μπασκόνια, 15-17 για την Ανατολού Εφές που δείχνει να έχει το πάνω χέρι στη δεκάδα. Και από εκεί κάτω έχουμε 4 ομάδες στο 14-18 που είναι η Ζαλγκίρις, η Αρμάνι, η Παρτιζάν και η Βαλένθια. Στο 13-19 είναι η Μπάγκερ η οποία έχει αποχαιρετήσει πλέον οποιαδήποτε ελπίδα είχε. Και μαθηματικά πλέον. Και μαθηματικά. Και ίσως είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί την Παρασκευή στο παιχνίδι του στο Μόναχο.
Σωστό. Όπου αναμένεται να έχει συμπαράσταση 3.000 οπαδών. Ναι, θα είναι πολυπληθής η εκπροσώπηση. Καθώς υπάρχει κόσμος και στη Γερμανία, αλλά και. Και έχουν οργανωθεί και εκδρομές από την Ελλάδα. Και εκδρομές από Ελλάδα, από τις γύρω χώρες. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει έντονο τελικό στοιχείο. Θα έχει έντονη υποστήριξη στο Μόναχο. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπήρχε ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα στην Μπολόνια. Καθώς ακυρώθηκαν εισιτήρια Ελλήνων τα οποία, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί, τα είχαν προμηθευτεί μέσω του site της Virtus και χωρίς καμία δικαιολογία τους ακυρώθηκαν τα εισιτήρια. Και όπως είπαν μετά οι Ιταλοί, οι οικοδεσπότες είπαν ότι δεν θέλανε να προκαλέσουν οι Έλληνες με την φωνή τους τους αντίστοιχους της Virtus κτλ. Εθνός Αστέρας έχει 11-21, 7-25 η Βιλερμπάν και τελευταία η Άλμπα με 5-27. Πάμε να δούμε τώρα, καθώς πλησιάζει ο χρόνος, για να σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε ειδήσεις από το βόλεϊ. Ξεκινάμε από το βόλεϊ γυναικών, εκεί όπου έχουμε αύριο πρεμιέρα στην επιτελική φάση του πρωταθλήματος της βόλεϊ γυναικών. Τα φαβορί μίλησαν στα προημιτελικά, πέρασαν εύκολα τα εμπόδια. Τώρα όμως θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες και έχουμε Ολυμπιακό Στέδη Δαβούλα στις 4.30, στις 5.30 Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ, δύο ζευγάρια τα οποία είναι αρκετά δυνατά, πόσο μάλλον το δεύτερο ζευγάρι, το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ, το οποίο το είχαμε ζήσει και πέρυσι. Και πέρυσι την ίδια φάση. Ακριβώς, για τα play-out υπάρχει αναμέτρηση κλειδί όσον αφορά την παραμονή στα Μεγάλα Σαλόνια. Όποιος νικήσει ανάμεσα στον Ελυσιακό και τη Λαμία, αυτομάτως θα παραμείνει και του χρόνου στο πρωτάθλημα της Volley League. Αντίθετα, ο ηττημένος θα πάει στο πρωτάθλημα της Pre-League. Τα δεύτερα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο. Να μείνουμε εμείς στον χώρο και να πούμε ότι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Volley Γυναικών είναι ο Απόστολος Οικονόμου, ένας προπονητής ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ήταν προπονητής και σε συλλόγου. Τελευταία του ομάδα στην Ελλάδα ήταν ο Παναθηναϊκός πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν πήρε και το κύπελο στο θεσμό που είχε γίνει στην Σαντορίνη. Από και πέρα, την αντίστοιχη θέση στην Εθνική Ανδρών αναλαμβάνει ο Κώστας Χριστοβιδέλης, πρώην βοηθός του Μπονιβάντε, του Ιταλού. Και μιας που λέμε για το βόλεϊ ανδρών, να πούμε ότι την Πέμπτη αρχίζουν η τελική του League Cup. Πρώτο παιχνίδι στην Πηλαία, ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού. Την Κυριακή, ρεβάνς στις 5 στο κλειστό γυμναστήριο ΜΕΤΣ, Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το Final Four, το οποίο έγινε στη Λάρισα. Ωραίο θέαμα, πραγματικά ωραίο. Είδαμε πολύ ωραίο βόλεϊ. Από τέσσερις ομάδες οι οποίες θα λέγαμε ως ένα βαθμό ήταν και ίσαξιες. Ναι, και είδαμε τα προγνωστικά να ανατρέπονται από ποια άποψη, από την άποψη πόσο Μίλωνας που όλοι τον θεωρούσαν ότι θα είναι. Ήταν το outsider. Και ο εύκολος στόχος για τους αντιπάλους του. Απέκτησε τον Παναθηναϊκό με καθαρή νίκη στον ημιτελικό και στον τελικό έφτασε. Πιο κοντά δεν θα μπορούσε να φτάσει. Μία σταγόνα πριν την πηγή, θα πω. Με 17, από... με 17 και 11-9 προβάδισμα στο time break, αλλά είδαμε τον Ολυμπιακό να κάνει την επιστροφή. Και φυσικά ένας Ολυμπιακός ο οποίος επέστρεψε στα κύπελα μετά τους συνεχόμενους τίτλους του ΠΑΟΚ. Διαβάζουμε σήμερα ότι ο Χανδρινός, ο Λίμπερο της ομάδας του Μίλωνα, έχει συμφωνήσει όλα με τον Παναθηναϊκό για τη νέα περίοδο. Για τη νέα σεζόν, ναι. Ο Τράβιτσα από την άλλη, ο Πασαδόρος του Ολυμπιακού, μάλλον μετά τους τελικούς θα αποχαιρετεί στη χώρα μας, γιατί η Εσίος έχει φτάσει τα 38 του χρόνια και ο Ολυμπιακός θέλει να κοιτάξει σε άλλους Πασαδόρους. Ήδη κλείνει τον ελληνικό κορμό με την υπογραφή ανανέωσης του Τζούριτς αλλά και του Κουμεντάκη. Και ένα πράγμα που θέλω να σταθώ στο κομμάτι του Μίλωνα. Ο οποίος Τζούριτς περνάει δεύτερη νεότητα, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά αυτός που πραγματικά είχα να το λέω και με άλλους συναδέλφους ήταν η εικόνα του Μπόμπι Γιορδάνοφ. Ένας παιδί ο οποίος είναι 41 ετών, δεν του φαίνεται καθόλου στο παιχνίδι. Έκανε απίστευτο
Final Four. Έκανε απίστευτο. Νομίζω ότι αυτός και αν περνάει η δεύτερη νιώτη. Ναι, και δηλαδή αν έλεγες, αν έδινες τώρα τους αγώνες και έλεγες, ξέρω εγώ, σε κάποιον που δεν έχει σχέση με βόλεϊ και του έδινες ξαφνικά τους αγώνες και τους αγώνες του Μίλωνα, θα έλεγες, αυτός ο κάποιος θα έλεγε ότι μα πώς παίζει αυτός ο παίκτης, είναι ακόμα στο Μίλωνα και δεν... Και δεν είναι σε... Πού να ήξερε ότι έχει περάσει από όλη την αφρόπνευμα του ελληνικού βόλου. Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε κάτι τελευταίο για το Μίλωνα, ότι είναι άκρως επιτυχημένη χρονιά. Από τη στιγμή που έφτασε να διεκδικεί το κύπελο. Να διεκδικεί το κύπελο και να το χάνει στις λεπτομέρειες της λεπτομέρειας. Και να πηγαίνει σε πέμπτο παιχνίδι το Ολυμπιακό στους ημιτελικούς των play-off. Να φτάνει στην οκτάδα του κυπέλου στην Ομοσπονδίας. Είναι πολύ επιτυχημένοι και μακάρι να παραμείνουν οι ίδιες προϋποθέσεις και για τη νέα σεζόν, ώστε να έχει ανάλογη εικόνα και ανάλογη παρουσία σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντως οι βάσεις έχουν μπει. Ο Ζάκης Ψάρας έχει ανανεώσει πλέον με τη θητεία του στην ομάδα της Νέας Μύρνης και περιμένουν φυσικά να δούμε ένα πολύ καλύτερο βόλεϊ από περισσότερες ομάδες, θα τονίσω. Υπάρχει και ένα παιχνίδι για τα play-off, μάλλον play-out, για Κηφισιά ψάχνει να βρει την θέση που θα οδηγήσει στην Ευρώπη απέναντι στον Αφλωριστιάδας. Τυπικά το φαβορί είναι η ομάδα της Κηφισιάς. Και να, σε αυτό που είπες πριν, να είναι και του χρόνου ένα πρωτάθλημα με περισσότερες ομάδες, γιατί φέτος με 9 ομάδες ήταν... Εντάξει, είναι αστείο. Σαν να βλέπεις ένα τουρνουά 2 μηνών, ας πούμε, ότι μαζευτήκαμε στην παραλία να παίξουμε τους αγώνες τώρα, 8 και 8 αγώνες και να... Έτσι, να τελειώνουμε στα γρήγορα και να τελειώνουμε στα γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα. Εδώ το δίδυμο που έχετε λατρέψει, έχετε αγαπήσει. Άκρος καλοκαιρινή και οι δύο. Λοιπόν, από τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν στο ένα μικρόφωνο, τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο άλλο, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ, να έχουμε καλό μήνα πάνω απ' όλα. Υγεία και, όπως πάντα, θα κλείσω με την έκφραση που λέω κάθε φορά, το ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.